μου στέλνουν 5-10 άτομα, με πόσους είσαι, με όσους θέλω είμαι, με όσους δικαιούμαι είμαι. Να σας δω λαρκασμό. Ναι. Αυτό σου λέω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να βγαίνω και να διασκεδάζω με τους φίλους μου και να δέχομαι και 5 απαντήσεις στο Instagram γιατί διασκεδάζεις. Αυτό είναι που με πληγώνει εμένα περισσότερο από τον κορονοϊό. Γιατί ο κορονοϊός, εντάξει, τι να κάνουμε, είναι μέσα στη ζωή μας. Εκολλήσαν την τελευταία εβδομάδα στην Κύπρο 30.000, να κολλήσουν άλλο 30 κάποια στιγμή να περάσει. Το πόσο παλιό χαρακτήρα είσαι να περάσει, θα περάσει. Και δυστυχώς χτίζουμε παλιό χαρακτήρα. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Μου... Ο παλιό χαρακτήρα δεν χτίζεται, απλά αποκαλύπτεται. Σε μια στιγμή που μπορεί να εκδηλώσει κάτι, χάρη μου. Τώρα, τι να λέμε, υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα σχολιάσουμε, ναι, και δημόσια και επειδή τα ξέρουμε εμείς, με βάση και αυτά τα οποία γνωρίζουμε, είναι πιο έντονη η άποψή σου τώρα και έχεις φορτσάρει, γιατί, ναι, και πριν λίγο έχει γίνει. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το πώς νιώθω εγώ. Ψιλοφόρτσαρες. Όχι, γιατί όταν. Όταν πρέπει να πάει να διχαστεί, η μάνα θα πάρει σχολείο το μωρό της ή όχι. Εγώ για να φόρτσαρα επειδή μπορεί να είδα όχι, κάτι. Χάρη μου, δεν λέω αυτό. Επειδή βλέπω την καθημερινότητα. Δεν λέω αυτό. Λέω απλά ότι. Τι να σου πω κι εγώ. Και να φωνάζει μια μάνα της άλλης γιατί παίρνεις το μωρό στο σχολείο και είσαι ανεγκέφαλη. Όχι, εσύ είσαι ανεγκέφαλη που τον αφήνεις. Έχει γίνει ο ένας η αστυνόμευση του άλλου. Και έφτιαξε ο ένας να πάρει την απόφαση. Οπότε ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι τελικά, γιατί κρίνουμε την απόφαση του άλλου. Ποια είμαι εγώ που θα κρίνω την άλλη μάνα αν έχει αποφασίσει να πάρει ή να μην πάρει το παιδί της στο σχολείο. Ποια είμαι εγώ που θα την κρίνω αυτή τη γυναίκα. Ή τον οποιοδήποτε γονιό, γυναίκα, άντρας, ποια είμαι εγώ που θα κρίνω. Οπότε ας σταματήσουμε να κάνουμε επίθεση ο ένας στον άλλον. Σωστά, αλλά να θυμάσαι, Χριστάνα μου, ότι μέχρι και η ζούγκλα έχει τον βασιλιά της. Για να παίρνει κάποια στιγμή κάποιες αποφάσεις. Εντάξει, ρε χάρη μου, αλλά. Από τα νέα μου. Ναι, να πει τα νέα σου. Άντε, πάω στην Έμιλη, θα σηκωστώ, θα πάω εδώ, Χριστάνα μου, στο Μίλιο. Κάτι σα το λέω. Και θέλω να σα μιλήσω για την Έμιλη, λοιπόν, η οποία είναι νέα σειρά του Netflix. Ήρθε, έκανε τον πανικό τη. Κάτι εκατομμύρια την παρακολουθούσε. Η Ναγία σε θέλει στην άλλη οθόνη, λέει. Ναι. Κι άλλο οθόνη. Εκεί. Δεν μπορεί να πάω. Όχι, δεν μπορεί να πάει. Να πάω εγώ πρώτο στο διαγωνισμό τη. Πήγαινε και έρχεται πάλι. Περίμενε. Βρες στο διαγωνισμό και θα σα μιλήσω μετά για την Έμιλη. Ναι, γιατί άλλο πράγμα είχα στο μυαλό μου. Λοιπόν, έχουμε εδώ το σύστημα σιδερώματος Pro Express Ultimate, μήνυμα στο 5588, γράφοντας τεφάλαιο, όνομα, επίθετο και την πόλη σας για να το διεκδικήσετε. Και τώρα, χάρη μου, σιγά σιγά, μετά που θα φύγει το σύστημα, μπορείς να έρθεις και στην οθόνη. Λοιπόν, ήθελα να σου μιλήσω για την Έμιλη, ναι, η οποία λοιπόν πήγε στο Παρίσι, είναι μια σειρά στο Netflix που κάνει Πάταγο. Και την έχεις δει. Την έχω δει, βέβαια. Ναι, την έχω δει, βλέπω και τους τόπους εκεί στο Παρίσι και τα λοιπά. Είναι καταπληκτική. Πήγες και στο καφέ. Πήγα και στο καφέ της Έμιλης, βέβαια. Και θέλω να σου πω ότι η Έμιλη έφυγε από την Νέα Υόρκη, πάω στον τόπο μου και πήγε στο Παρίσι. Και εκεί ξεκίνησαν οι περιπέτειες της Έμιλης. Αλλά δεν μας νοιάζει. Γιατί έφυγε η Έμιλη από τη Νέα Υόρκη και πήγε γιατί στο Παρίσι. Γιατί δούλευε σε διαφημιστική και της είπαν ότι πρέπει να πας να δουλέψεις στη διαφημιστική στο παράρτημα που έχουμε στη Γαλλία. Α. Και πήγαινε εκεί και περνά κάποιες περιπέτειες. Εν τω μεταξύ είναι και κορίτσι της μόδας και του Instagram. Mm-hmm. Mm. Στο Instagram λοιπόν ανεβάζει πάρα πολλές φωτογραφίες. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα βίντεο που η Έμιλη λοιπόν στο Παρίσι είναι στον πύργο να ανεβάζει. Α, είναι η Έμιλη τώρα. Ναι, είναι η Έμιλη. Ναι. Έρχεται και βίντεο για να συστήσουμε το κορίτσι. Ναι. Τρώει, ας πούμε, παγωτό, ανεβάζει Instagram. Είναι ένα κορίτσι της γενιάς της που δουλεύει σε διαφημιστική. Οπότε, Χριστάνα μου, καταλαβαίνεις στο Instagram. Ου, το παίζεις στα δάχτυλα. Και καταλαβαίνουμε γιατί τη βλέπεις και φανατικά κιόλας. Ναι. Για το Instagram. Ναι. Θέλω να σου πω ότι η Έμιλη φεύγει από το Παρίσι, το διαβάσαμε στη City και μας άρεσε πολύ. Και ήρθε στην Κύπρο. Και αν ερχόταν η Έμιλη στην Κύπρο, τι θα έκανε. Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε τις φωτογραφίες που θα έβγαζε σίγουρα η Έμιλη. Χριστά μου, έκαμε δυο σόνια. Η Έμιλη σίγουρα θα πήγαινε στο τρόνο και θα έκανε hashtag σόνι, ας πούμε. Σίγουρα θα πήγαινε, ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ στην Αυδή. Στο καταράκτη. Έχουμε και εμείς εννοείται τον πύργο του Άιφελ, το δικό μας όμως, την πατάτα. Σίγουρα θα έπρεπε να πάει στο ένα γκάσιπι να παρακολουθήσει έναν αγώνα από ΕΛ Ομόνιας, να δει λίγο πώς είναι. Θα πήγαινε με την κολλητή της, τη φίλη, στα παγκάκια, στην πλατεία Ελευθερίας και θα φωτογραφιζόταν και θα έκανε κι άλλες τρέλες η Έμιλη in Paris. Θα έβγαζε με σούβλα. Θα έκανε selfie μαζί με τη σούβλα, hashtag. Θα έτρωνε το σεφταλίν της και θα ήταν χαρούμενη η Έμιλη in Paris, η Έμιλη in Cyprus. Θα πήγαινε εννοείται και προς τον δρόμο στο Τζίτι, να δεν κάνω λάθος, είναι που το άγαλμα του Αρχιεπισκόπου και θα πήγαινε εκεί να φωτογραφηθεί με το άγαλμα. Θα έκανε όλα αυτά, γιατί πάνω απ' όλα θα ζούσαν την κυπριακή ομορφιά που για παράδειγμα βλέπαμε και πριν εκεί στην Αυδή μου που έκαμε θυκιό νερά και έγινε ο καταράκτης, η μισή Κύπρος επίε να φωτογραφηθεί. Άντρε μου, μπερδεύτηκα. Τι μου είπες, γιατί δεν άκου... Τι σου είπε,
Τι σου είπαν οι άντρες, τι θέλει. Θέλεις να πεις εκεί, λέει άντρες. Α, συγγνώμη. Όχι, είναι... Πού πας προς το τρόδος, είναι το άγαλμα του... Τσίτι είναι στο Ιλάνι. Ναι, το τσίτι είναι δίπλα από το μενεού. Συγγνώμη, να μην πρέπει που θέλω να πω. Λάρνακα. Ακάτσιν ήθελα να πω, συγγνώμη, εσυχίστηκα. Ναι. Εσυχίστηκα, Χριστά, μου περνούσα γλύωρα φωτογραφίες, είπα εγώ να τα πω με έναν αναπνοή. Μείνε στο άγαλμα, αν είναι εντάξει. Ναι, στο άγαλμα. Σε αυτό το άγαλμα. Ήθελα να σας πω λοιπόν ότι η Έμιλι θα ζούσε σαν Κύπρια. Αυτά είδα, αυτά είπα για την Emily in Paris. Ευχόμαστε στην τρίτη σεζόν να γίνει Emily in Cyprus και να έρθει εδώ. Νομίζω λοιπόν, δεν θα έρθει. Και επειδή...